Περιάρχης, κύριος, όχι, συγγνώμη, ο αντιδήμαρχος κύριος Τσάτσης Δημήτριος, ο αντιδήμαρχος κύριος Ανδρώνης Χαράλαμπος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Κρυοκής Αθανάσιος, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΦΠΑ Τζαρτζούλης Θεόδωρος, η Δημοτική Συμβουλή κυρία Βαρβάρα Ρεντούμπη, κύριος Νίκος Τηλιώτης, κύριος Γεώργιος Ηλιόπουλος, κύριος Βουλίξης Ανάσης, ο κύριος Γρηγόρης Κοροπούλης. Μαζί μας επίσης βρίσκονται υποψήφιοι δήμαρχοι, κύριος Αργύρης Κορώμου, κύριος Τσίτσος Νικόλαος, κύριος Παναγιώτης Καρποδίνης. Κύριος Μπούρας Αθανάσιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρευρίσκεται επίσης η κυρία Δήμου Σταυρούλα, Περιφερειακή Σύμβουλος. Ο αρχιπύραυλος κύριος Κολουμπίνος Χρήστος. Γενικός Διευθυντής του ΨΑΦ κύριος Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος. Ο πρόεδρος του ΣΚΑΝΑ κύριος Γερμεράτος βρίσκεται από εδώ. Από τους συλλόγους μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Μαϊρής από τον Όκε, από τη Φιλοθέη Μαγούλας κύριος Δήμος Μιλέτης, από το Σκοπευτικό Σύλλογο ο κύριος Κουτίδης Γιώργος, από τον Τάκποντο κύριος Γιώργος Πικρής, κύριος Οικονομόπουλος Κώστας από τον Πανελληνιακό Στίχο, από το Σύλλογο Εθελοντών ο κύριος Γιάννης Καλινάκης, από τη Θρία Αστροπύργου κύριος Πίνης Ιωάννης, Χιακή Ένωση Ελευσίνας Μαλαχιάς Κωνσταντίνος, από το Σύλλογο και ο πολιτευτής Ειδικής Αρχής Νέας Δημοκρατίας, κύριος Λιάκος Μελέτριος. Εκ μέρους των ΕΛΦΕ μαζί μας βρίσκεται η κυρία Σουλάκη, ο κύριος Καλαπάτης και η κυρία Καλαπατάκης και η κυρία Δημητροπούλου Γογό. Εκ μέρους της κυρίας Μαρτίνου, η κυρία Μοριανό Αλεξία. Από τους χορηγούς μας μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Κολομπέτζος, ο κύριος Νικολάου και ο κύριος Στεφανίδης, ο κύριος Ντανάρας Γεώργιος, ο κύριος Αμονάς Κωνσταντίνος, το Sporting Events, από τους γιατρούς μας ο κύριος Κουρούνης Γεώργιος, η κυρία Κότση Κωνσταντίνα, από το ιατρικό περιστερίο ο κύριος Βόγιας Κωνσταντίνος, ο κύριος Γιδάς. Επίσης μας τιμούμε την παρουσία τους η πρωτοτρίτη Βασίας κυρία Κούπε Λουμπάγια και η κυρία Διευθύντρια και η κυρία Πάτσα Ναυσικά, Διευθύντρια Ειδικού Γυμνασίου του κύριου Ελευσίνας. Το λόγο έχει ο πρόεδρος συλλόγου μας κύριος Φιλίππου Ιωάννης. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί φίλαθλοι, θα με υποστείτε για άλλη μια διετία, μιας και πρόσφατα είχαμε εκλογές, σαν πρόεδρος αυτού του συλλόγου και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να παρουσιάσω
είναι διοίκηση, έφοροι και άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα, για να τον ορίσετε κι εσείς με βάση και το νέο διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν, εκτός από μένα και παρακαλώ να είναι όλοι εδώ να έρθουν, ο Οικονομόπουλος ο Κώστας, αντιπρόεδρος. Ο Πραγουλίδης ο Μελέτης, αντιπρόεδρος. Ο Λέος ο Χρήστος, γενικός γραμματέας. Ο Λινάρδος ο Θανάσης Ταμίας. Ο Κοντός ο Παναγιώτης, γενικός αρχηγός της αντρικής ομάδος. Ο Μελιώτης ο Παντελής, β' αρχηγενικός αρχηγός. Ο Μεγαλούτης ο Γαβρίλος, γενικός αρχηγός γυναικού του Δήματος. Ο Βάσης ο Βαγγέλης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Και τα μέλη, ο Τανάκας ο Γιώργος, να είναι όλοι εδώ παρακαλώ. Ο Τάσος ο Παπακοσταντίνου, ο Μιχαήλος ο Σπύρος, ο Ροδίτης ο Κυριάκος, η Παραστατήδη Ελισάβε, ο Κλειοκούκης ο Γιάννης, ο Καγιάς ο Δημήτρης, ο Σπυρόπουλος ο Τάσος, η Πραμαγιώτη η Λένα, ο Ορφανίδης ο Θοδωρής, ο Πεταβακής ο Χρήστος, η Μίλιο η Ελένη, η Λουίζα η Αποστολοπούλου, η Μαγίστη η Μίνα, η Χατζημίτρου η Σωσό, ο Πανολιάσκος ο Κωνσταντίνος, ο Σερέπας ο Παναγιώτης, ο Κοπαλίδης ο Θεόφιλος, και από σήμερα και η Μελιάνη Δήμητρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι όλη μέρα και όλη νύχτα δίπλα στα παιδιά, είναι οι έφοροι να τους φροντίζουν για τα πάντα μαζί με τους προπονητές. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί γίνεται ένας χαμός με τις πίτες. Από μηδέν λοιπόν, σε αυτά τα 14 δύσκολα χρόνια, που μέσα σε αυτά τα 14 χρόνια εκτιμήθηκε αλλά και λιδωρήθηκε από πολλούς, κατορθώσαμε να έχουμε πάνω από 300 παιδιά, 13 αγωνιστικά τμήματα που θα σας τα πω και τι κάνουνε, και να έχουμε ζήσει πάρα πολύ ευτυχισμένα χρόνια παρά τις δυσκολίες, γιατί αυτή η ομορφιά δεν μετριέται. Έναν γρήγορο απολογισμό ζήτησε για την ομάδα μας, αγωνιστικός. Η αντρική μας ομάδα το καλοκαίρι, το Μάιο, σώθηκε στη Β' Εθνική, παρέμεινε δύσκολα. Πολύ εξαιρετικό καμπάκ, είναι έκτη θέση και αγωνίζεται πραγματικά για τις πρώτες θέσεις και που θέλουμε και αύριο, που είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Έσπερο, να είστε όλοι εδώ, όχι μόνο στις πίτες. Η γυναικεία μας ομάδα για δεύτερη χρονιά κατέβηκε σαν γυναικεία και προσπαθεί να βρίσκει βρεθεί στο Final Four Play, θα πλέει όσους 8 καλύτερες. Είναι άνοιγες μας. Είναι συνεχώς από τότε που ανέβηκαν στην άλφα κατηγορία, και όταν λέμε άλφα κατηγορία στην Εσκανά, μιλάμε για την αφρόγραμμα του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες. Μετά και την νίκη τους εχθές, προχθές, βρίσκονται και αυτές στη μέση της βαθμολογίας απέναντι σε μεγαθύρια. Η έφηβοί μας και αυτοί στη β' κατηγορία πολεμάνε σε αυτή την κατηγορία να παραμείνουν, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτές τις ηλικίες που είναι μέσα εξεταστική περίοδο. Οι παιδες μας, οι παιδες βρίσκονται στην πρώτη τριάδα που οδηγεί στην άνοδο και σχεδόν
Οι παγκορασίδες που ανέβηκαν από πέρσι στην Α κατηγορία ήδη ξεκίνησαν με νίκη και θυμηθείτε το μπορεί να πάρουν και την πρωτιά, γιατί είναι εκπληκτικά αυτά τα κορίτσια των παγκορασίδων. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο του, στα διαβολάκια που τα λέω εγώ. Οι παπέδες μας είναι αίτητοι σε όλη την περιφέρεια. Είναι γεννημένος το 2004, γεννημένοι το 2004, με στόχο πάλι όπως και πέρσι να είναι στο Final Six, τις καλύτερες 6 που ήμασταν και πέρσι. Οι παπέδες πήγαν στο τουρνουά του Εσπέρου που συμμετέχουν, ήδη έχουν κάνει μια κούσα, είναι αίτητοι. Τα μίνι αγόρια του 2006 επίσης αίτητα. Τα μίνι κορίτσια που ξεκίνησε τώρα το πρωτάθλημά τους, ξεκίνησαν με νίκη και είναι και αυτά ένα εκπληκτικό τμήμα. Αξίζει να έρθετε να τα δείτε. Τα προμίνι του 2007, επίσης νομίζω ότι είναι αίτητα κόουτς, δεν πρέπει να είναι κανείτα. Και οι 2008 γεννηθέντα είναι αυτά, δίνουν χωρίς βαθμολογία και χωρίς αποτελέσματα γιατί η ηλικία το απαγορεύει, δίνουν μεγάλες μάχες από το πρωτάθλημα. Επίσης, είναι άλλες 4 ακαδημίες, 3 από 3 αγοριών και 1 κοριτσιών, όπου φτιάχνονται με πολύ σοβαρή δουλειά, με πολύ σοβαρή προσπάθεια, από όλους τους προπονητές μας, θα σας πω στο τέλος, και μια καταπληκτική δουλειά και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τελειώνω με τον απολογισμό λοιπόν τον αγωνιστικό. Ο κοινωνικός μας απολογισμός. Η ομάδα μας συμμετέχει σε κάθε δράση του Δήμου ή το Ελευσίνα 21 που έχει και κοινωνικά και κοινωνικά κριτήρια. Είμαστε πάντα παρόντες σε οποιαδήποτε τέτοια δράση μας ζητηθεί. Διοργανώνει κάθε Σεπτέμβρη το σπουδαίο και κάθε Πάσχα, όπως και αυτό το Πάσχα, διοργανώνουμε ένα από τα σπουδαιότερα σε όλη την Ελλάδα τουρνουά μικρών ηλικιών υπό την αιγίδα της Εσκανά, που το ονομάζουμε από πέρσι στη μνήμη του παιδιού που έχασε στο γήπεδο τη ζωή του, του Αναστάση Νάση. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι την Παρασκευή πρώτη του μηνός θα δοθεί σε μια σεμνή τελετή με παιδιά κυρίως, έτσι πιστεύω θα μας το πούνε οι αρμόδιοι από τον Δήμο, το όνομα στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου 4ου γυμνασίου, το όνομα Αναστάσης Νάσης, όπως και εδώ σε ένα μπασκετάνθρωπο δόθηκε το όνομα στον Τάκη του Γιατζή. Θα ήθελα παρακαλώ για αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν πρώτοι. Διοργανώνουμε στο τέλος της ζωής για τις μικρές, για τα μικρά παιδιά και τις ακαδημίες εσωτερικά τουρνουά. Κάνουμε στο τέλος της ζωής το φερινό ΚΑΠ με εκπληκτική επιτυχία και με πάρα πολύ χαμηλό κόστος λόγω πραγματικά της δυσκολίας και αυτό ευχαριστούμε τους προπονητές για αυτό. Συμμετέχουμε σε ένα, και νομίζω ότι και φέτος θα γίνει, στο τουρνουά μικρών ηλικιών, στο τουρνουά 3-3 που διοργανώνουμε. Διοργανώνονται στη Μαγούλα για άλλη μια χρονιά νομίζω και φέτος με πάνω από 200 παιδιά αλλά και γονείς. Στο τέλος της σεζόν κάνουμε, συμμετέχουμε σε τουρνουά σε όλη την Ελλάδα με όλα τα τμήματά μας τα αγωνιστικά για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την κάθε μας χρονιά. Έχουμε δωρεάν να γυμνάζουν τα παιδιά όλο τον ανέργο και όλο τον προσωπικό. Μαζί μας ήρθε και παρευρίσκεται και ο πρόεδρος της ΣΚΑΝΑ, ο κύριος Λιπεράδος Βαγγέλης, και τον ευχαριστούμε, όπως και ο κύριος Τσακαμίλης Ανδρέας,
τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους φαρμακοποιούς της πόλης μας, που θα τους αναφέρω όλους στο τέλος, μετά από όλη την εκδήλωση, όταν θα έρθουμε για την πίτα, για να δείτε όλοι σας και συντονίσεις και όλοι ποιοι βοηθούν και ποιους πρέπει να στηρίζουμε κάθε φορά σαν σύνολο. Ευχαριστούμε τον Δήμο και για τις ενισχύσεις που μας δίνει κάθε χρόνο και για τις βελτιώσεις στα γήπεδα. Αυτό που μόνο ζητάμε και από όλους, γιατί είναι εδώ και όλοι υποψήφοι σχεδόν δήμαρχοι, να κάτσετε να αξιολογήσετε όλοι όλο αυτό που λέγεται πανελευσυνιακός συνολικά, αλλά και πανελευσυνιακός μπάσκετ ειδικά για μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που έρχονται όχι μόνο στα εύκολα και στην Αλφαένα, αλλά και με χειμώνα και με καλοκαίρι στην ομάδα μας πρώτα απ' όλα, και να καλέσω όλους να ερχόσουν στο κήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς που στηρίζουν, μας υποστηρίζουν, μας βοηθάνε και εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτή την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες με ένα χειροκρότημα για όλους, γιατί είναι και βγάζει και πολλούς καλούς αθλητές και λαμπρούς επιστήμονες. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΟ και την ΕΣΚΑΝΑ για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που μας κάνουν. Δεν θέλω να κουράσω. Θα κλείσω εδώ να σας υπενθυμίσω πρώτον ότι κάποια ομάδα κοριτσιών έχει το ημερολόγιο που έχουμε βγάλει για την ενίσχυση των τιμάτων μας, είναι το ελάχιστο 5 ευρώ. Όποιος θέλει και όποιος θέλει στα πρώτα κοριτσάκια να μας ενισχύσει. Δεύτερον, όσοι γονείς είναι εκεί, η Ελένη θα είναι εκεί, όσο μπορούμε τις συνδρομές να είμαστε εντάξει για να μπορούμε να πληρώσουμε και να μας. Και τέλος, να σας καλέσω για την Κυριακή αύριο και σε κάθε αγώνα να είστε να ενισχύσετε και τους άντρες μας και τα άλλα τμήματα. Την Κυριακή 5 η ώρα όλοι στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Με υγεία, ευτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους και τους υποψηφίους και τους συμβουλευτές, αλλά και όλους τους ανθρώπους και τους χορηγούς στην καθημερινή του ζωή. Στο μπάσκετ, όλοι στο όλων των ομάδων της Ελευσίνας,
κάνουμε, να βραβεύουμε έναν έναν όλους τους αθλητές της πρώτης μας ανδρικής ομάδας που πριν 10 μέρες το 1970 δώσανε τον πρώτο τους επίσημο αγώνα. Θεωρούμε, επειδή ήταν ο μακροβιότερος αθλητής μπάσκετ, ήταν και αρχηγός για πολλά χρόνια της ανδρικής μας ομάδας, να ξεκινήσουμε από έναν εμβληματικό παίκτη για πάρα πολλά χρόνια, το Δημοσθένη, το Τένι όπως το ξέρετε, πράσινο. Καλό. Τον κύριο Καλαφατάκη, παλαιό προπονητή, παλαιό και σημερινό και του Πανελευσυνιακού, και τον κύριο Μίληση Θανάση, δημοτικό σύμβουλο και πρώην συμπαίκτη του, να έρθει να το αποδώσουμε. Ο μεν κύριος Καλαφατάκης την πλακέτα, ο δε κύριος Μίλησης να του βάλει το κασκόλ στην ομάδα και να μας πούνε και δύο λόγια. Ευχαριστούμε coach, ευχαριστούμε Ντένι για ό,τι προσέφερε στην ομάδα μας. Και του Πανελλησσυνιακού. Ξέρω ότι είναι σε πολύ καλά χέρια
και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους, χωρίς τραυματισμούς και το μέλλον του Πανεπιστημιακού με αυτά τα παιδιά που διαγράφει το Λαμπρό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε όλοι πραγματικά για αυτά τα παιδιά ευγνώμονες. Πραγματικά σας το λέω, αυτοί βάλανε τα θεμέλια ξένου σπιτιού. Ξεκινάμε με την τρίτη τράπεζα. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει για πάνω από 43 χρόνια όλο του τον ελεύθερο χρόνο στο Πανελευσυνιακό. Πάνω από 43 χρόνια έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Πανελευσυνιακού και άλλες πολλές δράσεις. Δεν έχει αφήσει ποτέ όλα τα χρόνια την ομάδα, ποτέ δεν την εγκατέλειψε. Δεν είναι στο νέο διοικητικό συμβούλιο για αυτό το φώναξα, αλλά είναι παρόν παντού, ενεργός, είναι ο επίτιμος πλέον, κύριος Αντώνης Δασκαλάκης. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΕΣΚΑΝΑ, τον κύριο Βαγγέλη Λιμπεράτο, μαζί και τον κύριο σε ηλικία 15 χρόνια.
σε αυτό με παρόντινε ο τότες συναντής μου, Θανάση Κλαψάκης. Πρέπει να το αναφέρω. Μετά από 3 χρόνια, η συγκυρία γράφηκα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αγωνιζόμουν στην δεύτερη ομάδα για περίπου 5 χρόνια. Το 1975, σε μια εξωσυλλογική μου πολιτική παράμεση, λόγω γνωριμιών με πολιτικό πρόσωπο, βουλευτής από επαγγελματική γνωριμία και με μεγάλη θετική προσφορά μου στο Σύλλογο και γνωστή διαμάχη με τον Πανεπιστημιακό, με πρόταση του κ. Ρίγου, έγινε αριστείο μέλος της ομάδας και από τότε ανεκτικώς μέχρι τη 17η Σεπτεμβρίου του 2018, ερετό μέλος όλων των διοικήσεων του Αρασιτέχνη και όπου αποχώρησα που είχα ξεπεράσει τα 80 χρόνια τη ζωή μου. 43 χρόνια συνεχούς διοικητικής προσφοράς. Δεν θα πάψω να έχω την ομάδα στην καρδιά μου. Όσο θα ζω, θα είμαι δίκτατης και ό,τι μου ζητάει θα το φέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την στιγμή. Ο κύριος Τσάτσε Δημήτρη, ο κύριος Πούρας να δώσει την πλακέτα.
Δημήτρης να δώσει το κασκό. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τη διοίκηση του Πανελευσυνιακού, να συγχαρώ όμως το πρόσωπό τους, όλους όσους κρατάνε ζωντανό και ζωντανή την ιστορία του Πανελευσυνιακού. Εύχομαι καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, επιτυχίες, νίκες και διακρίσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κόγια, θα είστε τα λίγα λόγια. Και εγώ ευχαριστώ από την πλευρά μου για την τιμή που μου κάνετε και με καλέσετε. Εμείς θα είμαστε πάντα κοντά στο Πανελευσυνιακό, στο Σύνολο, στα παιδάκια, στις μεγάλες ομάδες και θα και στους γονείς φυσικά και στις οικογένειες αυτών. Πάντα θα είμαστε να είναι
Η μητικότητα τα αποκρίθηκαν μαζί μας και ο κύριος Κόνστας, ο
επίσης υποψήφιοι να σας πούμε, δεν το είπαμε πριν γιατί είναι λίγο καθυστερημένα, θα πάρουν όλο το λόγο να πούνε δύο κουβέντες. Ξεκινάμε και να πάει το μικρόφωνο και σας παρακαλώ στον κύριο Ανδρώνη Δημήτρη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και το κομμάτι του. Το κομμάτι του είσαι. Καλημέρα από μένα. Χρόνια πολλά με υγεία. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους που να έχετε πάντα νίκες. Το κομμάτι μου θα το αφιερώσω στα παιδιά και θα ήθελα να μιλήσω ένα παιδάκι να το δώσω. Ας έρθει η καπλάνη ή κάτι αν είναι εύκολο. Τους δημοτικούς συμβούλους, την κυρία Ρετούλη Βαρδάρα. Καλή χρονιά και από μένα, με πάντα επιτυχίες της ομάδας σας και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαρδάρα. Τον κύριο Βιλιώτη Νίκο. Εκεί από κάτω, από κάτω, από εδώ πέρα, όχι από εκεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για το έργο που θέλετε. Σε εσάς και στην διοίκηση, πιστεύω ότι κάθε μελλοντική δημοτική αρχή, εκτός των άλλων προβλημάτων της πόλης, θα πρέπει να προσέξει δύο πράγματα. Τον πολιτισμό μας και τον αθλητισμό. Είναι μια διέξοδο για τα παιδιά μας, μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά και όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βιλιώτη. Να πούμε στο φυσιοθεραπευτή μας ότι το λάθη που κάνει φυσιοθεραπείες είναι από το φαρμακείο του κυρίου Βιλιώτη. Απλώς να το ξέρουμε και αυτό. Το ύψιλον ταβίτα 99-10 νομίζω, δεν το βγάζει καλά το νούμερο, κλείνει τον τρόπο. Το ύψιλον ταβίτα 99-10 ή 55-10 ή 55-10. Το Δημοτικό Σύμβουλο τώρα, καλώ τον κύριο Ιλιόπουλο Γιώργο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πραγματικά να δείτε το 2019 έτος για την ομάδα. Υγεία στους αθλητές, καλή δύναμη και κουράγιο στην διοίκηση. Είμαστε καλά, συγχαρητήρια. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Τον κύριο Κοροπούλη Γρηγόρη είναι εδώ και στο. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλή πορεία με ευεργετή ζωντάνη, όπως πάνω. Να πω ότι εξαστιάζομαι κάθε φορά που σκέφτομαι την ευθύνη και το έργο σας. Σας θαυμάζω και εύχομαι μόνο υγεία και δύναμη για πάρα ακόμα πιο προς τα γιώματα. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε λίγο και την πίτα και το λόγο στην κυρία Σουλάκη, που για χρόνια είναι εκ μέρους των ΕΛΠΕ, για χρόνια είναι δίπλα μας, δεν είναι μόνο σαν εκ μέρους των ΕΛΠΕ, είναι και φίλοι, είναι και πραγματικά, κυρία Σουλάκη, μια ευχή. Πριν φύγετε, γιατί θέλετε, και εκεί δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σουλάκη, ευχαριστούμε για όλη την προσφορά σας όλα τα χρόνια. Να πάμε τώρα, πριν προχωρήσουμε και τους χορηγούς και τους συλλόγους, θα ήθελα να μας δώσουν να πάρουν το κομμάτι τους, γιατί έχουμε και δημοτικές εκλογές και πραγματικά όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, επειδή είναι όλοι φίλοι, είναι γνωστοί, είναι... Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Μην χάσουμε ένα... Πριν μπορούσαμε, ο κύριος Μίκας Μενέλαος, δημοτικός σύμβουλος της αντιδήμαρχος ακόμα. Καλή χρονιά. Καρποτίνη. Καρποτίνη, θα πάρει τον λόγο σαν υπόψη. Θα πάρει τον λόγο σαν υπόψη. Παρακαλώ, κύριε Μενέλα. Καλή χρονιά, πάντα καρποτίνη σε καρποτίνες και σε συλλογονές. Ευχαριστούμε,
Το λόγο λοιπόν στους υποψηφίους μας δημάρχους, ο Δήμαρχος τα είπε πριν, δεν ξαναπαίνει το λόγο. Ο κύριος Αργύρης Οικονόμου, ένας άνθρωπος και του αθλητισμού. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε καταρχήν που έχουμε εδώ βρίσκεται. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή μου που ως επικεφαλής της Συμφωνίας Πολιτών παρευρίσκω στην εκδήλωση. Είναι γνωστό ότι είμαι 40 χρόνια μέλος του Συλλόγου σε όλες τις εμφάνσεις του, τις αθλητικές, ποδόσφαιρο, στίβο, μπάσκετ. Να ευχηθώ λοιπόν μια χρονιά και μάλλον αθλητικές επιτυχίες, να επικεντρωθώ στις ακαδημίες και να πω ότι είναι το κρισιμότερο κομμάτι της τεχνικής δουλειάς, γιατί ο Πανεπιστημιακός είναι υποχρεωμένος να καλυφθεί αθλητές, φιλάθλους, παράγοντες και τους πολίτες της κοινωνίας της ελευσίνας του αύριο. Όσον αφορά για την διοίκηση, θα πω ότι υπήρξα μέλος πρωτοπόρος μας, ο Σουγιάννη, και έτσι λοιπόν τις αγωνίες σου δεν θα σε περιμένω στο Δημαρχείο να μου τις πεις, θα μου τις λες κάθε μέρα όπως συναντιόμαστε και όπως προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να τις λύσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε. Πριν περάσω στον κύριο Τσίτσο, ένα λεπτό, είναι μια δική μου παράδειξη. Είναι ο κύριος Τζαρτζούνης Θοδωρής, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΠΑΡΠΑ και είναι ένας εργάτης και του αθλητισμού. Είναι για τα τελευταία 6 χρόνια, νομίζω, κύριε Θοδωρή, συγγνώμη, παρόν σε όλα τα γήπεδα τους αθλητικούς χώρους, αλλά και στην ομάδα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του Προέδρου μας, του κ. Βασιλιά Κουμάκη, που είναι με αντιπροσωπεία μας στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα στην Ιταλία, έτσι και με την φιλαρμονική, πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση για τον Δήμο μας και του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία στα παιδάκια πάνω απ' όλα, πρόοδο στους γονείς, να έχουν δύναμη να στηρίζουν τα παιδιά και αυτό που κάνουν, η νέα διοίκηση να είναι δημιουργική όπως όλα αυτά τα χρόνια και ως υπεύθυνος των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συλλόγων της πόλης μας, για το μόνο που με σιγουριά θα πούμε είναι ότι αυτά τα παιδιά και όλα τα παιδιά που είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που εξυπηρετούμε στις εγκαταστάσεις και με οποιαδήποτε βοήθεια θα συνεχίζουμε να το κάνουμε με πολύ ενδιαφέρον πάνω από το κεφάλι τους και με πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Υγεία, χαρά, επιτυχίες στο Σύλλογο Πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θοδωρή. Τον κύριο υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Τσίτσο Νίκο, παρακαλώ το κομμάτι του και σας παρακαλούμε να πείτε και δύο λόγια. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Φιλίππο για την πρόσκληση. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά, στους γονείς, στην διοίκηση του σωματείου, στους προπονητές. Τους εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θέλω να δώσω μια ευχή στην νεολαία που αθλείται. Πάντοτε να αριστεύουν. Να αριστεύουν στις σπουδές τους και στον αθλητισμό. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίτσο. Θα ήθελα το λόγο του τον κύριο Καρποντίνη Παναγιώτη, επίσης υποψήφιο δήμαρχο. Καλή χρονιά σε όλους. Πρόεδρε, περιμένουμε να σε δούμε και εμείς κάποια στιγμή ως από τον δήμαρχο, έτσι. Είναι υπόσχεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέρα είμαι εδώ 6-8 και συνήθως σε όλους τους αγώνες. Όποτε θέλετε, όποτε με καλέσει οποιοςδήποτε, είμαι παρόν. Όποτε με ζητήσετε οτιδήποτε μου πείτε, ότι θέλετε ενημέρωση για όλους, είμαι δίπλα τους. Και όχι εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο για να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την αθλητική σας δράση. Είμαστε κυρίως για να γνωρίσουμε τι έχετε κάνει στο κομμάτι της κοινωνικής δράσης. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, ότι κάνατε δράσεις και για τους αδύναμους πολίτες της πόλης μας και για τους πλημμυροπαθείς της Μάντρας, αλλά είστε και από τους λίγους συλλόγους που θυμήθηκαν τα παιδιά των προσφύγων και έκαναν δράσεις για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Είναι πράγματα τα οποία θέλουμε να συνδέσουμε τον αθλητισμό, τον πολιτισμό με την κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαι ο Μόνος της Κωνσταντίνος, το ψήφισε τη λαϊκή συγκύρωση πολύ δεν θα με ξέρετε. Δεν θέλουμε να κουράσουμε, σήμερα δεν είναι προεκλογική εκδήλωση, σήμερα είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Ένα πράγμα μόνο εμείς θέλουμε να αναδείξουμε. Και εγώ προσωπικά δηλαδή, ακούγοντας την ομιλία του Πρόεδρου πριν, μεταξύ άλλων καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι σήμερα τα αθλητικά σωματεία, οι ομάδες, καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτό που λέγεται άθληση, δικαίωμα στην άθληση για τα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους για όλο τον κόσμο. Και καλούνται να παίξουν αυτό το ρόλο έχοντας να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια. Εμείς σε τέτοια θέματα που αφορούν και τη συνολικά την αναβάθμιση αυτού του δικαιώματος, με σύγχρονες υποδομές, με επιστημονικό προσωπικό κοντά στα παιδιά μας, αλλά και στο να αφήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός ίσον ζωή ολόκληρη και όχι με τόσεις. Είμαστε παρόν και θα είμαστε, με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα και έξω από τα δημοτικά συμβούλια. Καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κόνστα, ευχαριστούμε. Θα ήθελα, επειδή θα τελειώσουμε με τους χορηγούς όλους, θα τους αναφέρω όλους και θα τους φωνάξω, γιατί είναι πραγματικά αυτοί που στηρίζουμε και στηριζόμαστε. Θα ήθελα τον αρχιπύραυλο, τον κύριο Κορφίνο, για τον κύριο Κορφίνο. Είναι εδώ ή έφυγε? Θα ήθελα τον πρόεδρο του ΨΑΚ, τον κύριο Αλεξανδρίδη Κώστα, που είναι γενικό πρόεδρο, το γενικό διευθυντή, συγγνώμη. Και παλιό αθλητή, έφυγε ο κύριος Αλεξανδρίδης. Έφυγε, ήταν εδώ παρόν ο κύριος Αλεξανδρίδης. Μάλιστα. Από τους συλλόγους. Είναι εδώ και από τους πρώτους και γι' αυτό δώσω και πρώτο τον λόγο ο κύριος Μελέτης Ρήγος από τη Θρία, το κομμάτι του κύριου Μελέτης Ρήγος, από τη Θρία, συγγνώμη, από τη Φιλοθέα Μαγούλας. Τη Φιλοθέα Μαγούλας, ο κύριος Ρήγος. Ευχαριστούμε δύναμη στα παιδιά και στους προπονητές και στους γονείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας εμπιστεύεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Κουμπίδη Γιώργο, όχι είναι μέλος μόνο του Παναλευσυνιακού, αλλά κάνει ένα τεράστιο έργο στο σκοπευτικό. Είναι πολύ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας και τον ευχαριστούμε. Παναλευσυνιακό, η ομάδα της καρδιάς μου. Το 1971, αλλά στην ομάδα και συνέχισα σε κάθε πόσο. Όμως δεν μπορούσα να πάω σε άλλο σύλλογο που να μην έχει το σήμα του Κωστάκη. Και εμείς έχουμε το Κωστάκη. Πάντα θα υποστηρίζουμε την ομάδα μας και να ξέρετε στα πρακτικά μας έχουμε, αν ποτέ διαλύσουμε που δεν θα γίνει ποτέ, όλη η κορυφή του συγκρότου μας πάει στον Παναλευσυνιακό. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και να πραγματοποιηθείτε στο κοινό και διαβάζετε για το νέο έργο. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Τον κύριο Καλυμνάκη Γιάννη, ο οποίος είναι εκτός ότι καλύπτει και την εκδήλωση φωτογραφικά, είναι ο πρόεδρος των εθελοντών Ελευσίνας. Βέβαια όλοι οι σύλλογοι είχαν μια θεματική δράση, αλλά αυτό κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι σύλλογοι. Δεν ξέρω αν έφυγε ο κύριος Καλυμνάκης, έφυγε. Έφυγε ο Γιάννης. Έφυγε γιατί είχε την πίτα του τριπτόλεμου και είπε και άφησα την καταστάτη. Άφησα την καταστάτη. Τον κύριο Μανώλη Μαΐλη, εκ μέρους του ΟΚΕ, το κομμάτι του. Φίλε Πρόεδρε, φίλοι του Δεσμευτικού της ομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αθλητές, θα ήθελα να σας μεταφέρω τις θερμές ευχές του Προέδρου της ομάδας μας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, αλλά και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για καλή χρονιά, με πάντα επιτυχίες, παρακολουθούμε και χαιρόμαστε με τις μεγάλες επιτυχίες των τμήματων σας, και εύχομαι αυτή τη χρονιά να τη συνεχίσετε. Εύχομαι στους αθλητές να έχουν μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Επειδή όμως δεν πιστεύουμε ότι μόνο οι ευχές είναι αυτές που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, διοργανώνουμε η ομάδα μας μαζί με τον ΠΑΠΑ το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου μια εξέταση πελματοκαθήματος για αθλητές από 6 μέχρι 18 χρονών.
καλή χρονιά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε κύριε Πίνη, ευχαριστούμε. Πάμε λίγο, δεν ξέρω, είναι και η κυρία Τελική κάπου. Γιατί η κυρία Τελική κάπου είναι εδώ. Όχι, είναι ο φίλος Αγγελική. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκ μέρους της Κυριακής Ένωσης Ελευσίνων, εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς, τη διοίκηση, τους αθλητές όλους και πάντα επιτυχίες. Ιδιαίτερα χαίρομαι που στη διοίκηση είναι ένας χιώτης πατριώτης μας, ο Μελιώτης ο Παντελής, και μια χορεύτρια και φίλη του συλλόγου μας, η Δήμητρα Ημεϊντάλη, η οποία είναι, όπως βλέπετε, γύρω-γύρω εδώ. Το κομμάτι μου θα το χαρίσω στη Δήμητρα από τη Μεϊντάρη, την οποία αγαπάω και υπερεκτιμώ. Ευχαριστώ πολύ και τον χρόνο πάντα επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ελευσίνας, η Αγγελική Κάπου, πρόεδρο και μαραθωνοδρόμο στην Πολά. Όχι μαραθωνοδρόμο ακόμα, μέχρι η Δήμη. Καλή χρονιά σε όλους, καλή και τρίτη χρονιά. Συγχαρητήρια στους γονείς που παρακολουθούν. Πάμε λοιπόν στους χορηγούς. Πρώτος και
είναι μαζί μας ο κ. Στεφανίδης Γιάννης, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους χορηγούς ομάδος και φίλος και συμμαθητής και άνθρωπος που είναι δίπλα σε πάρα πολλούς σε όλη την πόλη μας. Η χρονιά όλους μεγάλη υγεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, στα παιδιά τους, αγάπη και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η κυρία Μπάζα είναι η αγαπημένη μας που κάθε Χριστούγεννα χρηματοδοτεί στο σχολείο. Είναι το ειδικό σου γυμνάσιο και λύκειο. Κυρία Μπάζα, δύο κουβέντες. Σας ευχαριστούμε για ό,τι μας αφήνετε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τα παιδιά. Εύχομαι σε όλους, εκ μέρους και το παιδί, για μένα προσωπικά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τον λόγο, αν θέλει, αν είναι εδώ, είναι και στην διοίκηση, αλλά και είναι και ο βασικός χορηγός της γυναικείας μας ομάδας, ο κύριος Ντανάκας Γιώργος, για τον Μικέλ. Στηρίζει τα τελευταία δύο χρόνια την ομάδα, την γυναικεία μας. Εύχομαι καλή αγαπητή χρονιά και υγεία σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε όλοι εμείς τι μας βοηθάνε και αρχίζω επιγραμματικά γιατί λείπουνε. Ο Παρουσιάτης, ο Τσάμ, ο Μίλησης με το Βενζινάδικο, ο Φίλης ή η Φίλη, ο Φυσαράκης, ο Πανίδη, ο Ρετούμι, ο Λιάχ, τη Μάρα, ο Μέμνικα, ο Μπουρτέμι, ο Σιώστη, ο Ζαρό με τα νερά, ο Βασιλείου, ο Σοκράτη, και ο κύριος Αμονάς από φέτος και το Sporting Events που είναι τα παιδιά που όλοι γνωρίζουν, ο κύριος Καρκαλάς, ο κύριος Σπυρόπουλος και ο κύριος Καλιάς που είναι και μέλη στην ομάδα μας. Δεν έχω τους γιατρούς μας επίσης το Τσεκούρα, το 200 και την Κόσμο και την Κυριακότσο. Πάμε λοιπόν στην Κυριακόπουλο. Ο Ηλιάδης ο Ηλίας. Να κατεβαίνει ο Καράπεδας ο Θανάσης. Ο Μουρατίνης να ετοιμάζεται, ο Μουρατίνης ο Μπάμπης. Έλα κύριε Μουρατίνη, σιγά σιγά. Ένα ρολόι είναι το φλουρί, ένα ρολόι από δωρεάν του κυρίου Παλίδη. Ο Βούλγαρης ο Λίγος, ο κάπτερ. Ο Σταθόπουλος ο Γιώργος. Ο Ιωάννου ο Άλκης. Ο Πικέας.
υποψήφια είναι και μια αθλητριά μας, η Δέσποινα, η Χριστίνα Οικονόμου, όπως και η κυρία Λένα Πραματιώτη. Και η Λένα η Πραματιώτη. Έχει, η ομάδα μας έχει υποψηφίους μες στους συνδυασμούς. Σε όλους τους συνδυασμούς. Ο Αναγνωστάκης ο Γιάννης. Ο Ψαρόπουλος ο Ανδρέας. Ο Άτικος Χρονιάς αναπανέρχεται τριμήτερος. Ο Πάλας ο Γιώργος. Ο επίσης Άτικος ο Μαύρος ο Κώστας. Δεν είναι εδώ σήμερα γιατί εγχειρίστηκε πρόσφατα. Δίτα προπονητής, ο Καρακάλιος ο Μαθαίος. Ο φυσιοθεραπευτής ο Αναστόπουλος ο Χρήστος. Ο φροντιστής μας ο Ροδίτης ο Κυριάκος. Ο έμπορος Μελιώτης Παντελής. Η δικηγόρος και νομική σύμβουλο της ομάδας, η Παραστατήλη Ελισάβετ και αναπληρωματικό μέλος της διοίκησης και βαφτιστήρα μου. Και απουσιάζουνε, αλλά είναι το κομμάτι τους, ο Μανώλης, ο Παπαμανώλης, ο φυσιοθεραπευτής, ένας από τους καλύτερους που έχουμε, ο γιατρός μας, ο 38χρονος ο Δημήτρης, γιατί έχουν ήδη στο ιατρείο, ο γενικός αρχηγός της δικής μας ομάδος, ο ευθυματικός, ο κοντός, ο Παναγιώτης. Επίσης, στην αντρική μας ομάδα, ουσιαστικά συμμετέχουν πάντα, απέζονται και στο γενικό, είναι ο Ντίνος ο Κεφάλας και ο Νάντι που είναι και θα πάρουν το κομμάτι τους και στο γενικό, γιατί είναι και πιο μεγάλη συμβάνοντα να κερδίσουν, είναι πιο λίγο. Θα του δώσει και από εδώ, πάρει και από εκεί. Πάμε για τη γυναικεία μας ομάδα. Η μεγαλούδη, η Τίνα. Πλέει ναι. Η αρχηγός μας, η Τσίρπα. Η Οικονόμου η Χριστίνα, ιδιαίτερη υποψήφια αθλήτρια. Η Μεγαλούδη η Εύη. Η Πολυζώτη η Ελευθερία. Και θα πάμε και με τον Άκρης και με τους χώρες. Η Πεφάνη η Σοφία. Η Πέμπα η Μέρη. Η Κεμπελίκου η Σοφία. Η Λούκου η Δέσποινα. Η Κοντού η Κατερίνα. Λείπουν αυτά τα κοντεύουνε μάθημα, έτσι. Η Ιωσήφινη η Ελένη. Το μοντέλο μας. Η Ροδίνη η Λία. Άλλο μοντέλο. Ο προπονητής μας, ο Ρουστέμις ο Γιώργος και η έφοβος μας, η Πραματιώτη Λένα, για αυτή η υποψήφια. Ξεκινάμε με τα τμήματα. Προπονητής είναι εδώ της Εφηβικής, ο κύριος Κοντός να δώσει, ακολουθεί η πίτα για τους μεάνιδες. Με προπονητή επίσης το Ρουστέμι το Γιώργο.
οι κορασίδες μας. Κύριε Γαβρίλο, κύριε Αλένη, να δώσετε στους κορασίδες μας, που είναι τέταρτες και αυτές και κάνουν μια εκπληκτική πορεία. Κύριε Γαβρίλο, για τους κορασίδες. Ελάτε, κορίτσια. Δώστε την πίτα τους να την τυπάμε. Δεν είναι. Οι παπέδες, οι 2004 οι παπέδες άλφα, με παγκορασίδες, με προπονητικού Ραμόνι τον Χαϊμανά. Οι παπέδες. Με προπονητή το Πάπη Κελιανάκη. Οι παπέδες Βίτα, με τον Χαϊμανά επίσης, κύριε Κοπαλίδη, μιας και νομίζω ο κύριος Καλιάς είναι εδώ. Κύριος Καλιάς, κύριε Κοπαλίδη, αν θέλετε να τους δώσετε εσείς, δώστε κύριο. Με προπονητή επίσης το Λιαδάκη. Ποιος θα το πάρει που είναι εδώ, Λιαδάκη. Τα δώρα σας όταν πετύχετε το φλουρί, θα έρθετε εδώ να τα παραλάβετε για μέσα στην αίθουσα. Τα μίνι κορίτσια. Με προπονητή επίσης τον Αντώνη τον Χαϊμανά. Μίνι κορίτσια. Έξω, όλα θα πάνε προς τα πάνω να τους πάρουν. Καπρομίνι, τα παιδιά του 2007. Οι 2007. Καπρομίνι. Εδώ είναι. Ο έφορος, ο κύριος Καλαμπότης, είναι εδώ. Κύριος Καλαμπότης. Η Ακαδημία 1-2008 με προπονητή τον Γιάννη Κυριακόπουλο. Η Ελένη Ημίνιο να δώσει το κομμάτι του Κυριακόπουλου. Ακαδημία 2, η Ακαδημία Β. Καλή φιλιά, καλή φιλιά, θα το πετσέτες. Η Ακαδημία 3, η Ακαδημία 3, ελάτε, ελάτε, κερδίσατε κι εσείς, όποιος το κερδίσει ένα κασκό του σωμάτου, σαν κι αυτό. Και η Ακαδημία 4. Να έρθει και η Ακαδημία 4, έλα φυτανάκια μου. Απλό να πάνε να έξω το γύρο να τα φάνε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω κάναμε ό,τι μπορούσαμε να είμαστε πιο γρήγοροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Α, τα μίνι κορίτσια, ρε, ξέχασα τα μίνι κορίτσια, ρε.
Μπράβο, κοριτσάκια μου. Ναι, να μην τα πάτε μες στο γύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, για τη συμμετοχή σας στη γιορτή του συλλόγου μας, γιατί είναι μια γιορτή αυτή. Σας ευχαριστώ για ό,τι έχετε προσφέρει και στο σύλλογο και στα παιδιά σας και στην πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ.